του. Τώρα, να ξεκινήσουμε από το προσφυγικό. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπά. Και να ρωτήσω γιατί φωνάζετε. Εννοώ ότι και δική σας υπουργοί, και ο κύριος Μπουζάλας και ο κύριος Βίτσας, όταν τα πράγματα ήταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, είχαν συζητήσει και το ενδεχόμενο επίταξης ξενοδοχείων και το ενδεχόμενο των κέντρων ελεγχόμενης διαχείρισης, όχι των κλειστών κέντρων των φυλακών, αναγκαστικά μέτρα δηλαδή. Συνεπώς, γιατί η επιλογή της κυβέρνησης με αυτό το έκτακτο σχέδιο είναι και πέρα του συντάγματος και είναι και ακραία? Μιλάτε για την επίταξη ή για την επιλογή των κλειστών κέντρων γενικά? Και για τα δύο, για το σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί. Ας ξεκινήσουμε από την επίταξη. Το σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί έχει το εξής πρόβλημα. Πρέπει να διαχειριστεί τη μετοπική σύγκρουση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με τα τερατώδη προεκλογικά της ψέματα. Η Μόρια έχει υπερπενταπλασιαστεί σε πληθυσμό. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό για αποσυμφόρηση των νησιών. Δεν έχει το πολιτικό, ιδεολογικό και οργανωτικό εκτόπισμα η Νέα Δημοκρατία να διαχειριστεί μια αποσυμφόρηση με τις λογικές βεβαίως της μεταφοράς ανθρώπων στην ενδοχώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4.000 άτομα από τη Μόρια, επειδή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε τα νησιά μας έτσι. Και καλείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία πανηγύριζε και για την νίκη της μάλιστα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αυτό το ζήτημα να το διαχειριστεί. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε ζητήσει να αυξηθούν οι προσλήψεις του προσωπικού, να γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών, να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της σε σχέση με το πού θα χωροθετηθούν τα καινούργια κέντρα και κυρίως να μην αφήσουμε... Αυτά τα πέντε σημεία που έχουν οριστεί τώρα με την επίταξη, δηλαδή δεν είναι ως προς αυτή την κατεύθυνση στο να υπάρχει μια οριοθέτηση. Το ερώτημα είναι, και ταυτοχρόνως να δημιουργηθούν, αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί, δεν το γνωρίζουμε εμείς καλύτερα από εσάς αυτό, και στην ενδοχώρα κάποια σημεία. Κυρία Κουτροκόη, το ζήτημα αυτό είναι σύνθετο και θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική πρόνοια ούτως ώστε να μην αποτελέσει ένα ζήτημα το οποίο διχάζει τον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία έχει την εξής αδυναμία, προσέξτε. Την ίδια ώρα που καλείται να διαχειριστεί μια αναγκαία αποσυμφόρηση των νησιών, την ίδια ώρα τροφοδοτεί ιδεολογικά και πολιτικά αντιλήψεις, οι οποίες θα σας έλεγα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακραίες εκφράσεις, δεν είναι λειτουργικές, δεν βοηθούν. Όπως? Δηλαδή η ρητορία περί πλωτού τείχους, ας πούμε, δεν είναι μια ρητορία η οποία διευκολύνει άλλες τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούν αυτό το πρόβλημα ως μείζον ζήτημα και για τα νησιά μας και ως μείζον κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Δεν μπορείς να τα κάνεις ταυτόχρονα και τα δύο. Απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι δεν έρχεται προς ψήφιση το συγκεκριμένο. Έρχεται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εδώ έχουμε και. Για πάμε και στον κύριο Λιβανό. Αυτό είναι και δική μου έτσι αδυναμία κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο κύριος Λιβανός είναι της σχολής της αντιπάλου παράταξης, η οποία θέλει να δοκιμάζει τα επιχειρήματά της, αντί να έτσι φωνασκεί και να συκοφαντεί τους πολιτικούς αντιπάλους. Οπότε... Για πάμε και στον κύριο Λιβανό να απαντήσει. Λάτε, κύριε. Λοιπόν, καταρχήν, από τα ερωτήματα που του θέσατε, δεν απάντησε. Ρωτήσατε ποια είναι η θέση τους για τα κλειστά κέντρα, ποια είναι η θέση Μουζάλα στο παρελθόν για την επίταξη. Για το ενδεχόμενο επίταξη ξενοδοχείων. Απάντησε. Άρα είστε. Συμφωνείτε με την επίταξη. Κύριε Λιβανέ, με συγχωρείτε. Λέω. Συμφωνείτε με την επίταξη όταν χρειαζόμαστε ένα χώρο. Τα κλειστά κέντρα. Μισό λεπτό. Τα κλειστά κέντρα. Διαφωνείτε με τα κλειστά κέντρα. Είναι προφανές ότι παραβιάζουν. Εκεί έχουμε μια διαφωνία. Εσείς λοιπόν θα κάνετε τα κλειστά κέντρα. Εμείς είμαστε υπέρ των κλειστών κέντρων. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Άδωνης. Δηλαδή δεν θα μπαίνει και δεν θα βγαίνει κουνούπι. Ο κύριος Άδωνης, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική αυτή τη στιγμή, την οποία υλοποιούμε. Ποια είναι αυτή? Εμείς θέλουμε πρώτον, καταρχήν καταλαβαίνουμε την πίεση που νιώθουν οι νησιώτες. Ένα. Δύο, αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου που εμείς θέλουμε είναι και η μορφή αυτή της κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, περιφερειακής και τοπικής. Κατά τρίτον, αυτό το οποίο κάναμε εδώ και μήνες είναι ότι συζητούσαμε εξαντλητικά για να βρεθούν αυτοί οι χώροι. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά και είναι η λυμένη απόφασή μας εδώ και 2,5 μήνες ότι θα μεταφερθούν αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ προς την ενδοχώρα. Δουλεύουμε στην Ευρώπη με ρυθμούς όσο μπορούμε μεγαλύτερους, ούτως ώστε να πείσουμε και βλέπουμε ότι και η Γερμανία αυτή τη στιγμή ενθαρρύνει όλη την Ευρώπη να ακολουθεί τη δική μας στρατηγική, δηλαδή να παίρνουν και αυτοί ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ και εκεί να περιμένουν να δουν αν θα πάρουν
το χαρτί του πρόσφυγα ή όχι. Mm. Και ταυτόχρονα έχουμε με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε και αλλάξαμε τον τρόπο απόδοσης της προσφυγικότητας ή μη καθενός από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα. Επιταχύνουμε τη διαδικασία και από εκεί που έπαιρνε 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Ήδη, αν μου επιτρέπετε, φύγανε 90 αυτό το μήνα, όταν πέρσι όλη τη χρονιά φύγανε 300. Ναι, εντάξει, άρα, έχει παρέλθει ένα εξτάμινο όμως. Στόχος μας, κύριε Παυλόπουλε, να πω αυτό και μετά μου κάνετε την κριτική. Εγώ τη δέχομαι. Στόχος μας είναι οι 800 το μήνα σε πρώτο χρόνο. Εντάξει, να τον πετύχετε. Από εκεί και πέρα. Όμως, κύριε Λιβανέ, μου έλεγα. Μπορώ να πω κάτι. Ανακοινώσατε τις επιτάξεις. Συγγνώμη. Ναι. Την ώρα που λέτε εσείς, ταυτόχρονα παιδιά, θα αποσυμφορήσουμε τα νησιά, θα πάμε στην Ενδοχώρα κτλ. Δεν έχετε ανακοινώσει σε ποιε περιοχές, για παράδειγμα, θα πάνε. Ή αυτοί που θα μεταφερθούν στην Ενδοχώρα. Είπατε αυτό το 1%. Είπατε αυτό το 1%. Δεν έχετε δίκιο. Αλλά όχι, δεν είναι να έτσι. Σας πω, να σας έχετε. Να σας πω. Εκτός εάν λέτε ότι προκειμένου να δημιουργήσετε ένα αντίβαρο και να διαχειριστείτε και τις αντιδράσεις στα νησιά, θα προχωρήσετε σε επιτάξεις και στην Ενδοχώρα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Και είναι σαφής η απάντησή μου. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η διάσταση. Αυτό το οποίο καταρχήν πρέπει να κάνουμε όταν μιλάμε για αυτήν την μεγάλη ιστορία που δεν αφορά μόνο στα νησιά μας, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε όλη την Ευρώπη και αφορά σε τρεις υπήρους. Έτσι. Εγώ βλέπω αυτό, και αυτή αυτό τη διάσταση. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι που το ακούω. Έτσι. Ναι. Δεν θα είμαι χερέκακος, διότι αυτό δεν ακούγονταν όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Θα πω ότι αυτό προσβιώνει λίγο τη συζήτηση. Έχει δίκιο ο κύριος Παπάς. Δεν ακούγονταν από όλους. Ακούγονταν από κάποιους. Έχει δίκιο σε αυτό. Καταγράφεται και αυτή σας. Ναι, μα να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται και η πολιτική εξελίσσεται όπως και η ζωή. Και δημιουργούνται συμμαχίες. Κάποιοι είχαν λάθος αυτοί τους οποίους παινήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, ερχόμαστε στο πραγματικό πρόβλημα. Είναι το μεταναστευτικό ένα απλό πρόβλημα ανθρώπων που έρχονται εδώ για μια καλύτερη ζωή? Όχι. Έχουμε από πίσω του ένα ουσιαστικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε από πίσω ένα ουσιαστικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα. Έχουμε από πίσω ζητήματα σαν και αυτά που είχατε πριν, δημόσιας υγείας και δημόσιας τάξης. Έχουμε το δουλεμπόριο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι το τρίτο μετά τα ναρκωτικά και το εμπόριο όπλων θέμα το οποίο κάποιοι χρησιμοποιούν, άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σπουδαία μεγάλα ζητήματα. Ταυτόχρονα πρέπει να αποσυμφορήσουμε τα νησιά, ναι, και η στρατηγική μας είναι. Σε αυτό δεν έχετε δώσει απάντηση όμως, κύριε Λιβανέ. Όχι, γιατί μπορείτε του να μας κατηγορήσετε ότι αργήσαμε, αλλά δώσαμε απάντηση. Μα δεν έχετε απάντηση. Όχι, γιατί σχέδιο. Όχι. Και σχέδιο έχουμε. Το σχέδιο έχετε πει είναι για κλειστές δομές, δεν μπορείτε να τους διαβεβαιώσετε ότι θα κλείσουν όλες οι υπόλοιπες δομές, γιατί θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Ναι. Εάν αυτές οι κλειστές δομές γεμίσουν, δεν χωράει ούτε ένας άνθρωπος ακόμη. Όσοι έρχονται, πού θα πάνε? Ακούστε, έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε νησιώτης αυτή τη στιγμή να μην εμπιστεύεται όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Μητσοτάκι ή το Μηταράκι, να μην εμπιστεύεται το κράτος. Πάνε, ένα θα λεπτάκι. Πάνε. Θα μου αφήσετε γιατί να. Γιατί οι ροές πάντως σε μία μέρα, σε ένα λεπτό, δεν θα κλείσουν. Ένα λεπτάκι. Άρα έχουν το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να είναι καχύποπτοι. Ναι. Και εμείς θα ήμασταν. Και εσείς θα ήσασταν. Όλοι. Έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε. Μα κι εγώ είμαι. Γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ δύσκολο και το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν με έναν τρόπο που πραγματικά δεν ξέρουμε πότε θα ανοίγει η στρόφιγγα και θα αλλάζουν οι ροές. Η δικιά μας λοιπόν η θέση ποια είναι? Ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κλειστά κέντρα, στα οποία θα μπαίνουν μέσα αυτές οι κατηγορίες, μην τα επαναλαμβάνω τώρα και τρώμε το χρόνο. Ναι. Θέλουμε να μείνουν η μισή από αυτοί που είναι στα νησιά σήμερα και θέλουμε να κλείσουμε σταδιακά τις υπάρχουσες ανοιχτές δομές. Σταδιακά. Μα προφανώς σταδιακά. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Ένα λεπτό. Για να απαντήσει ο κύριος Παπάς, πάμε στο διαγωνισμό μας για το TikTok.